Νέα εποχή στη διαχείριση των απορριμμάτων μετά το πράσινο φως του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, το οποίο ενέκρινε την αδειοδότηση της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων. Μια απόφαση σταθμός, μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το Δήμο Ηρακλείου, για το περιβαλλοντικό πάρκο κυκλικής οικονομίας. Εγκρίθηκαν, η γνωμοδότησε θετικά το Σώμα για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την απόφαση των περιβαλλοντικών όρων του πάρκου κυκλικής οικονομίας. Και πιο συγκεκριμένα τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, όπου από μονάδα προεπεξεργασίας εξυγχρονίζεται. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο εντάσσεται στον περιβαλλοντικό πάρκο κυκλικής οικονομίας, το πρώτο στην Ελλάδα πάρκο αναψυχής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, διαλογής και ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών, καινοτομίας και έρευνας. Με ένα σύγχρονο και περιβαλλοντικό φιλικό μάτι θα μπορέσει να προχωρήσει τις διαδικασίες επεξεργασίας. Δηλαδή ουσιαστικά ανακτούμε τα ανακυκλώσιμα υλικά, παράγουμε κόμποστ και το κυριότερο απ' όλα παράγουμε ενέργεια. Βασικός στόχος είναι να υπάρχει μια διαδραστικότητα και να κατεβούμε αν θέλετε στην ίδια την κοινωνία και δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από τα παιδιά. Τα παιδιά είναι σφουγγάρια, απορροφούν τα πάντα και είναι η επόμενη γενιά. Το περιβαλλοντικό πάρκο προτείνεται να αναπτυχθεί σε μια περιοχή 270 στρεμμάτων στη Νέα Λικαρνάσο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στην Κρήτη, αναβαθμίζοντας περιβαλλοντικά την ευρύτερη περιοχή. Και καλούμαστε να δώσουμε μια συνολική λύση και μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο έρχεται και να προσθεθούν και τα 155 στρέμματα, το τονίζω, 155 στρέμματα πρασίνου που θα περικλίνουν το περιβαλλοντικό πάρκο κυκλικής οικονομίας. Εμείς ούτως ή άλλως είμαστε περαστικοί, θα αφήσουμε το αποτύπωμά μας, αλλά τα παιδιά είναι αυτά τα οποία θα γίνουν κοινωνοί αυτής της προσπάθειας και πραγματική αρρωγή. Ο οραματικός αυτός σχεδιασμός θα συνδυάζει την περιβαλλοντική εκπαίδευση με την αναψυχή, σύμφωνα με τον Χάρη Μαμουλάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στα περιβαλλοντικά και οικονομικά ωφέλη του όλου εγχειρήματος. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει όσον αφορά την τεχνολογία. Δηλαδή, από τα σκουπίδια, από τα απορρίμματα, μπορούμε να έχουμε και ωφέλειες. Ωφέλειες περιβαλλοντικές, αλλά και οικονομικές. Μέσα στο φθινόπωρο θα έχουμε την έγκριση και επίσημα από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Οπότε, έχουμε το πράσινο φως για τη διεκδίκηση των επιπρόσθετων πόρων που απαιτούνται. Συνολικά, απαιτεί 22 εκατομμύρια ευρώ για την μονάδα επεξεργασίας και πάνω σε αυτόν τον άξονα κινούμαστε με συνέπεια, μεθοδικότητα.